Ομολογήσατε εδώ ότι ασχολείστε με την ποιότητα του αέρα τη πόλη, γιατί τα προβλήματα υγεία κοστίζουν δι ευρώ σε χαμένε εργατοώρε. Έτσι, κοινικά, ταξικά ασχολείστε με του εργάτε, την υγεία του και με το περιβάλλον. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσει τη είναι που βομβαρδίζουν λαού, καταστρέφοντα χώρε όπω τη Γιουγκοσλαβία, στη Συρία και αλλού που καίνε σκουπίδια και έχουν στήσει business με το εμπόριο ρήπων και την αντιδραστική αντίληψη ότι ο ρηπαίνων πληρώνει για να συνεχίζει να ρηπαίνει, που ενοχοποιούν για τη ρήπανση των θαλασσών τον απλό χρήστη πλαστικών, φορολογώντα τον, ενώ ο νούμερο ένα παράγοντα θαλάσσια μόλυνση οι εφοπλιστές φοροαπαλλάσσονται και επιδοτούνται με τις πλάτες άλλωστε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, στο Βόλο, το μονοπόλιο Αγέτ Λαφάρτς και η Σκουπίδια και Πετκόκ μετατρέποντας την πόλη σε θάλαμο αερίων ενάντια στη θέληση των κατοίκων που με τις μαζικές διαδηλώσεις τους εναντιώνονται στα σχέδιά τους. Μόνο η κοινωνικοποίηση του πλούτου και των μέσων παραγωγή, μια οικονομία και κοινωνία που δεν θα στήριζεται στο καπιταλιστικό κέρδο, μπορεί να εξασφαλίσει προγραμματισμένη, συμβατή και ισόρροπη αλληλεπίδραση του εργαζομένου ανθρώπου στη φύση και στο περιβάλλον.